Πείτε μας έτσι την πρώτη σας άποψη για το σημερινό παιχνίδι. Εντάξει, ακόμα είναι ένα εξαιρετικό παιχνίδι από εμάς. Εντάξει, πήγαμε να τα χαλάσουμε λίγο στο τέλος, αλλά θεωρώ ότι θα είμαι πάρα πολύ κακός coach αν είχα παράπονο από αυτά τα παιδιά με την προσπάθεια που κάνουν όλο αυτό το καιρό. Είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι από αυτό που παρουσιάζουμε και αμυντικά και επιθετικά. Θεωρώ ότι σε κάποια φάση μας έπιασε και λίγο η κούραση από την προσπάθεια που είχαμε με την ΑΕΚ. Το σημαντικό είναι όμως ότι κερδίσαμε το παιχνίδι, κάναμε το επόμενο βήμα για το κύπελλο και περιμένουμε, εντάξει, έχουμε κάποιες μέρες τώρα να ξεκουραστούμε, το χρειαζόμαστε πραγματικά αυτό και βλέπουμε το επόμενο παιχνίδι προαθλήματος που είναι με την ΕΘΑ. Ποιο ήταν το μυστικό για τη σημερινή αναμέτρηση, πού κρίθηκε, πού πήρατε το παιχνίδι? Να σου πω κάτι. Καταρχήν, ως ομάδα έχουμε εξαιρετική ψυχολογία αυτή τη στιγμή και νομίζω βγαίνει ξεκάθαρα και στον αγωνιστικό χώρο. Είπαμε ότι αν δώσουμε χώρο σε συγκεκριμένους καθοριστές της ΑΕΛ είναι πάρα πολύ επικίνδυνο και το δείξανε όταν τους δώσαμε χώρο στο τέλος του παιχνιδιού. Στην αρχή, νομίζω, επιβάλαμε τους όρους μας με το πόσο δυναμικοί είμαστε στο 1-1, στις βοήθειες μας, στα rotation μας και θεωρώ ότι επιβάλαμε πλήρως το ρυθμό μας εκεί. Ουσιαστικά, από την άμυνα, είχαμε και καλές επιλογές στην επίθεση, παρόλο που σε κάποια φάση είμαστε κάπως στατικοί. Όταν κουραστήκαμε ή σταματήσαμε να το κάνουμε αυτό από την άμυνα, δεν είχαμε και την ίδια συγκέντρωση στην επίθεση και αυτό πήγαινε να γυρίσει λίγο το παιχνίδι. Όμως τέλος καλό, όλα καλά, είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι και σαν είπα τώρα ξεκουραστούμε και βλέπουμε το επόμενο μας παιχνίδι που είναι με την ΕΘΑ. Πρώτη θέση στο πρωτάθλημα, πρόκριση στο κύπελο, πού μπορεί να φτάσει η φετινή ανόρθωση? Εντάξει, Αντώνη μου, νομίζω χίλιο επομένο, το είπαμε πάρα πολλές φορές. Έχουμε βάλει πάρα πολύ υψηλά τον τοίχη, μας αναγκάζουν και τα παιδιά να το κάνουμε αυτό το πράγμα με την απόδοση που έχουν. Εντάξει, δεν πρέπει να. Από την άλλη, μας χαροποιεί το γεγονός ότι χαίρομαι εκτίμησης και αναγνωρίζεται το ότι κάνουμε μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Όμως και από την άλλη, πρέπει να μείνουμε ταπεινοί για να μπορέσουμε να διαχειριστούμε όλο αυτό.